το θαύμα του. Και όπως το είπα, να έκοβε και κουλοκόταν η γλώσσα μου. Εσείς είδατε, πήρε πανικόβητος ο κόσμος έξω, τι γινόταν. Βέβαια, τι λες, εγώ από το μπαλκόνι μου αμέσως βγήκα, τι λες τώρα. Το σπίτι που νύχθηκε. Δύο φορές, δύο, μία, μία. Δεν ξέρω, ακούω, φαίνεται ότι εξωστρακίστη, αφού τη διαπέρασε την κοπέλα, κάπου χτύπησε, γιατί έκανε τρομερό θόρυβο. Εμείς νομίζαμε ήταν η τηλεόραση από την Ουκρανία που βλέπαμε. Ήταν κοντό κάνει καρά που είναι. Θα μας πείτε λίγο πώς ήρθε. Λέγοντας ότι τον άφησε κάποιος εδώ. Δεν ξέρω με τι ήρθε. Πάντως από εδώ ήρθε. Να ρωτήσετε την κομμότρια τον είδε. Τον είδε η κοπέλα. Η καραπίδα μου την είχε. Μέσα μια σακούλα εδώ την είδε. Στο χέρι του, σε αυτό το χέρι του προχωρούσε. Αλλά ήταν αναμενόμενο. Κρίμα στη γυναίκα, κρίμα στα κορίτσια της. Ήταν άνθρωπος που δεν μπορούσε να τον συνηθίσει κανείς. Κανείς. Δεν κοιμόταν εδώ πίσω, ότι έριξε το μαγαζί της, το άνοιγε. Έκανε κάποια αυτοσχέδια εδώ, ράντζα τι έκανε και άνοιγε. Και μου λέει, Βάσο, μόλις θα ακούσεις ότι θα τον ακούσεις κάτω να είναι, πάρε με ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς το άνοιγε, είχε πάλι αντιβλήρια, τι έκανε. Κοιμόταν μέσα. Κοιμότανε μέσα. Αν τον έβρισκε, εντάξει. Στον πάρο. Στη μάνα και στα κορίτσια της. Τι έφταιγε αυτή η γυναίκα και ασφαλιστικά τον έφερε. Να μην την ενοχλεί, αλλά η αστυνομία μπορούσε να είναι 24 ώρες μαζί της, δεν γινότανε. Τι να πω, τι να πω. Βέβαια, πέρυσι τα Χριστούγεννα τον είχε κάνει ασφαλιστικά, απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω γιατί φοβάμαι. Γι' αυτό να. Γιατί έχει πλάτες. Τατουάζ κοντοκουρεμένος, εσείς σκεφτείτε. Γι' αυτό κιόλας. Φοβόταν η κοπέλα.